Τρεις γυναίκες που θα πάρουν μέρος στο ψηφοδέλτιο του Συνδυασμού Πόλη και Πολίτες παρουσίασε σήμερα ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για τις Ευθυμία Κορδά και Δημήτρα Μπαΐρα από τις Σφαίρες και την Ιουλία Γαβρίλοβα που είναι κάτοικος Αλεξανδρούπολης. Με την εκτίμηση ότι κανένα ψηφοδέλτιο δεν μπορεί να είναι πετυχημένο χωρίς τη γυναικεία παρουσία, ο επικεφαλής της παράταξης Πόλη και Πολίτες και νυν Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης παρουσίασε τρεις ακόμη υποψήφιες με το συνδυασμό του. Κανένα συνδυασμός, κανένα σχηματισμός, καμία παράταξη δεν μπορεί να κερδίσει κάτι εάν δεν έχει μέσα το άρωμα της γυναίκας. Και σήμερα βλέπετε ότι εδώ δίπλα υπάρχουν μόνο γυναίκες. Και μάλιστα γυναίκες οι οποίες είναι αξιόλογες. Γιατί συνεχίζω αυτό το οποίο άρχισα εδώ και αρκετό καιρό, προκειμένου να διαμορφωθεί στο τέλος ένα ψηφοδέλτιο 120 περίπου ατόμων πλήρες, το οποίο θα καλύπτεται όχι μόνο αριθμητικά, αλλά και ποιοτικά. Πρόκειται για τη Ιουλία Γαβρίλοβα, Ευθυμία Κορδά και Δήμητρα Μπαΐρα, που ζουν και δραστηριοποιούνται στον καλλικρατικό Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Με μεγάλη χαρά αποδέχομαι την τιμή να είμαι υποψήφια στις δημοτικές εκλογές με τον Δήμαρχο Ευάγγελο Λαμπάκη. Ως πρόεδρος του Συλλόγου Ρώσικο Σπίτι και σε συνεργασία με τον Δήμαρχο, έχουμε κάνει πολλά για τελευταία χρόνια για την Αλεξανδρούπολη. Αναφέρω μόνο την αδελφοποίηση με τον Δήμο Σοσνόβο-Μπούερ της Αγίας Πετρούπολης, την παρέλαση των Ρώσων στρατιωτών, τις εκδηλώσεις επιχειρηματιών και ως αποτέλεσμα απευθείας πτήση με Αγία Πετρούπολη που έφερε 24.000 διανυκτερεύσεις Ρώσων για το 2013. Είναι πολύ σημαντικό και έχω ευαισθητοποιηθεί ειδικά με το σημείο όπου δίνει προτεραιότητα στις ευάλωτες ομάδες, στην αλληλεγγύη, κατά δεύτερον στην ενδοδημοτική ισορροπία που αφορά και το μέρος όπου γεννήθηκα και ζω και εργάζομαι, τις Σφαίρες, αλλά και την Τραϊανούπολη, αλλά και όλους τους άλλους οικισμούς, όπως επίσης και το τουριστικό μάρκετινγκ. Τα τελευταία 3,5 χρόνια έχουν ήδη γίνει πολλά σημαντικά έργα, αλλά έχουν δρομολογηθεί ακόμη περισσότερα στο Δήμο μας. Αυτά τα έργα θα πρέπει και ευελπιστούμε και φιλοδοξούμε ως συνδυασμός να παραδοθούν μέσα στην επόμενη πενταετία στους συνδημότες μας. Πράγμα το οποίο προσωπικά θεωρώ απαραίτητο, διότι εδώ τίθενται θεμέλια τα οποία όχι μόνο άμεσα θα υποφεληθούμε εμείς ως δημότες, αλλά τους καρπούς θα γευθούν ακόμη και θα απολαμβάνουν τα παιδιά μας μακροπρόθεσμα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναδεικνύοντας θέματα που αφορούν στην κοινωνία αλλά και ενεργοποιώντας την ευαισθητοποίηση των πολιτών, έχει προβεί στη δημιουργία μια σειρά σποτ τα οποία και περιέχουν κοινωνικά μηνύματα. Παράλληλα, επιχειρώντας να ενημερώσει τους πολίτες για θέματα που διαχειρίζεται και που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, τους φέρνει πιο κοντά στο κέντρο λήψης των αποφάσεων που αφορούν ολόκληρη την Ευρώπη. Σήμερα σας παρουσιάζουμε το μήνυμα που αφορά στην Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης. Ας το παρακολουθήσουμε.